γίνονται δεκτές οι θεωρίες που αναφέρονται στην, προσέξτε, στην γέννηση του κόσμου, όπως επί παραδείγματι η θεωρία της μεγάλης έκρηξης κτλ. Πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να γίνουν δεκτές από τον χριστιανισμό, διότι η Παλαιά Διαθήκη μας λέει μόνο ότι ο Θεός είπε γεννηθήτο, παραδείγματος χάρη εκείνο, το κάποιο, και αμέσως έγινε. Το ότι επακολούθησε όμως, το τι επικολούθησε όμως μετά από αυτήν την προσταγή του Θεού, δηλαδή εάν επικολούθησε η έκρηξη ή κάτι άλλο, μας το λέει η επιστήμη. Καταρχάς δεν μιλάμε για την γέννηση του κόσμου, αλλά για την γένεση με έναν γραμμένο. Και είναι από το ρήμα γίγνομε και όχι από το ρήμα γεννώ. Διότι ο κόσμος δεν γεννιέται, είναι άψυχος. Μόνο τα έμψυχα γεννιόνται. Τα άψυχα δεν γεννιόνται. Γι' αυτό και το βιβλίο, το πρώτο της Αγίας Γραφής, λέγεται γένεσης. Δηλαδή δημιουργία, όχι γέννησης. Λοιπόν, παιδιά, πράγματι μας ενδιαφέρει ότι ο κόσμος έγινε από το Θεό. Και καταρχάς ο κόσμος έγινε εκ του μηδενός. Αυτό είναι μια πρώτη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Ότι είπε ο Θεός και γένοντο. Είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Τώρα, αυτό δεν αντιβαίνει στο τι θα πει κάποιος για το θέμα των διαφόρων θεωριών των λεγόμενων επιστημονικών. Διότι μπορεί κανείς να βγάλει τώρα κάποια θεωρία και να πει πώς έγινε το φως, τι είναι το φως. Αρκεί μας ενδιαφέρει τούτο, ότι ο Θεός είπε και έγινε. Έτσι αυτό θέτει το ζήτημα. Μπορεί ο χριστιανός να είναι επιστήμον? Αναμφισβήτητα. Μπορεί ο επιστήμον να είναι χριστιανός? Αναμφισβήτητα. Δεν έρχεται σε καμία αντίφαση, διότι απλούστατα να είναι πιστός, αυτό θα πει χριστιανός, να είναι πιστός και μπορεί να δει διάφορες θεωρίες πως αυτό και πως εκείνο. Παράδειγμα, μπορεί ο χριστιανός να πιστεύει ότι είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε ο φως. Ο Θεός είπε να γίνει το φως. Τώρα, αν πάρει ο επιστήμον να ερευνήσει τι είναι το φως, τι είναι άραγε το φως. Ξέρετε ότι μένει πάντα το φως ανεξερεύνητο. Μπορεί να αιτιολογεί με κάποια πειράματα τη μηχανική σύσταση του φωτός, άλλα πειράματα να ευνοούν την κυματική σύσταση του φωτός, άλλα τρίτα πειράγματα να ευνοούν το μείγμα, τη σύνδεση και του κύματος και της μηχανικής, τη λεγόμενη κυματομηχανική. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι πάντα πέρα παραμένει το φως ένα μυστήριο. Ότι αποτελεί δε την αρίστη μορφή ενεργείας και αυτό είναι γνωστό. Πρώτα είναι το φως, μετά είναι ο ηλεκτρισμός. Αρίστη μορφή ενεργείας. Και ότι εκ της μορφής αυτής της ενεργείας του φωτός έγινε ο υλικός μας κόσμος. Αυτό μπορεί να το πιστεύεις, μπορεί να το ερευνάς, δεν σε εμποδίζει τίποτα και να στέκεσαι με θαυμασμό μπροστά σε εκείνα τα οποία η Αγία Γραφή αποκαλύπτει. Έλεγε ο Αμπέρ, προς τιμή του οποίου έχουμε τη μονάδα Αμπέρ, δηλαδή μονάδα μετρήσεως της εντάσεως. Έχουμε την τάση και την ένταση, μονάδα μετρήσεως εντάσεως, λέμε πόσα Αμπέρ τραβάει αυτή η μηχανή. Λοιπόν, είχε πει ο Αμπέρ το εξής, ότι όπως περιγράφει ο Μωυσής αυτά τα καταπληκτικά πράγματα μέσα σε μια σελίδα μόνο, τη δημιουργία εννοείται του κόσμου, ή θα πρέπει να εγνώριζε και να είχε τις σύγχρονες γνώσεις και γεωλογίας και γενικότερων φυσικών επιστημών, ή το θεόπνευστος. Δεν μπορούμε όμως να αναζητάμε σε ένα συγγραφέα του 1500 π.Χ. 2.500 χρόνια πίσω να είχε γνώσεις της φυσικής ή γνώσεις γεωλογίας κλπ. Άρα λοιπόν εκείνα τα οποία εγγράφησαν
θεοπνεύστος και δεν έρχονται σε καμία αντίθεση. Υπήρξαν περιπτώσεις σαν το θέμα του φωτός που είπαν ότι ανόητα γράφει ο Μωυσής. Ανόητα, ναι, διότι πώς έγινε, λέει, πρώτα το φως και την τετάρτη ημέρα έγινε ο ήλιος. Αλλά απεδείχθησαν αυτοί ανόητοι, διότι απλούστατα ο ήλιος δεν είναι το φως. Ο ήλιος είναι φορέας του φωτός. Άλλο είναι το φως και άλλο είναι ο φορέας του φωτός. Και έτσι δικαιώθηκε ο λόγος του Θεού. Και μάλιστα είχε πει κάποιος άλλος, ο Λουί Ντελονέι, ένας μεγάλος γεωλόγος, Λουί Ντελονέι, είχε πει το εξής. Αν έπρεπε να γράψω σε λίγους τοίχους ό,τι ξέρει η σύγχρονη επιστήμη γεωλογίας, φυσικών επιστημών κτλ. Θα αντέγραφα το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως. Ορίστε, εκπληκτικό. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, μπορεί ο χριστιανός να είναι επιστήμον? Βεβαίως. Μπορεί ο επιστήμον να είναι χριστιανός, δηλαδή να μην κινείται ποτέ εις βάρος της πίστεώς του, ό,τι δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτει αναμφισβήτητα? Ναι, βεβαίως. Ώστε λοιπόν θα λέγαμε ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ας πούμε η θεωρία της εκρήξεως ή του λεγόμενου διαστελωμένου σύμπαντος. Το σύμπαν λέει διαρκώς μεγαλώνει, απλώνεται. Ό,τι θεωρίες θέλετε πείτε, δεν πειράζει, αλλά πάντα μένει ότι δημιουργός του παντός είναι ο Θεός. Και μάλιστα αυτό το ακατανόητο, αλλά απόλυτα αληθές, ότι τα πάντα έγιναν εκ του μηδενός. Όχι εξ υπαρχούσης ύλης, αλλά εκ του μηδενός. Αυτό το ακατανόητο, αυτό το οποίο ούτε από μακριά δεν μπορεί να εγγύσει η φιλοσοφία.